Ακολουθεί η εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop με τον Νίκα από το TH Show Crew. Remember syrup sandwiches and crumb allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. Douce with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop με μένα από το THO Crew. Ελπίζω να με έχετε μάθει μέχρι τώρα. Αυτή τη φορά θα κάνω μόνος εκπομπή, δεν έχουμε καλεσμένους. Θα μιλήσουμε για πολύ ωραία θέματα. Ακούσαμε και πριν Kendrick Lamar, Humble. Κλασικό κομμάτι, εντάξει, καινούριο. Το έχουν μάθει όλοι. Τα αγαπάω αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και σιγά σιγά λέω να ξεκινήσουμε με την ιστορία του Biggie. Να δούμε τι έπαιζε με αυτό τον καλλιτέχνη, τι έπαιζε με αυτό το rapper, πώς ξεκίνησε, από πού έφτασε. Λοιπόν, ο Christopher George Latour Wallace, ο Biggie, γεννήθηκε 21 Μαΐου το 1972 και απεδίωσε 9 Μαρτίου 1997. Ο Biggie, περισσότερο γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Notorious B.I.G., ήταν Αμερικάνος ράπερ από τη Νέα Υόρκη. Κατά τη μουσική καριέρα του εξέδωσε 2 άλμπουμ, ενώ ακολούθησαν 4 ακόμα μετά το θάνατό του. Πέραν του Notorious B.I.G., ο Wallace είχε και τα εξής καλλιτεχνικά ψευδόνυμα, είχε άλλα 3, το Biggie Smalls, το Big Papa και το Frank White. Λοιπόν, ο Notorious γεννήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Μεγάλωσε στην φτωχή γειτονιά του Bedford, Steve Sand, ήταν δύσκολο να το πω αυτό, και μαθήτευσε στα ίδια σχολεία με τους Jay-Z και Busta Rhymes. Τους ξέρετε, λογικά. Αν και ήταν καλός μαθητής, ξεκίνησε να πειραματίζεται με την hip-hop μουσική ως MC, ως rapper. Εξ αρχής το ταλέντο του εντυπωσίασε τους συνομήλικους του και έγινε ευρύτερα γνωστός για την ικανότητά του στο να κάνει freestyle, ένα είδος αυθόρμητου ρυθμικού μονολόγου με beat, έτσι. Γενικά όλοι, σχεδόν όλοι οι rappers παλιά, μερικοί και τώρα, γίνονται γνωστοί από freestyle, από μικρούς κύκλους φίλους και μετέπειτα συνεχίζουν στο να βγάζουν κομμάτια, clips και να τους μαθαίνει και άλλος κόσμος. Αυτή η ευκολία στο ελεύθερο στυλ τον βοήθησε αργότερα στο να δημιουργήσει ολόκληρα τραγούδια χωρίς τη βοήθεια σημειώσεων. Δηλαδή η φάση πως είναι, όταν ένας rapper πάει στο στούντιο να γράψει, πάντα έχει στην οθόνη ή γραπτά σε κανένα χαρτί τους στίχους του, τις ρήμες, και έτσι ραπάρει. Αυτό βοηθάει και να θυμάσαι τους στίχους και να μην κάνεις κανένα λάθος. Αλλά ας πούμε αυτοί που είναι πολύ καλοί στο freestyle σαν τον Biggie, μπορούσαν και χωρίς σημειώσεις να κάνουν ολόκληρα tracks. Και λέω τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι του Biggie, να μπούμε λίγο στο κλίμα και συνεχίζουμε κι άλλο με την ιστορία του. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
It's the Ten Crack Commandments. One, man can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack, this weed, and my hustling niggas. Ten Crack Commandments από B.I.G. Έναν ράπερ που άφησε ιστορία. Το 1994 ο Notorious κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ ονόματι Ready to Die. Οι ευνοϊκές κριτικές και οι συνολικά καλές εντυπώσεις του δίσκου τον έκαναν γνωστό καλλιτέχνη και όχι μόνο αυτό. Ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα, ας πούμε, της hip-hop σκηνής στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ την εποχή εκείνη. Την ίδια περίοδο αναπτυσσόταν μια προσωπική κόντρα με τον Tupac Shakur, για τον οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή μου. Κάποια στιγμή θα κάνω και εκπομπή μόνο για τον Tupac, η οποία αποτυπώθηκε και μουσικά μέσω κάποιων τραγουδιών, παύλα επιθέσεων που αντάλλαξαν οι δύο ράπερ, τα disco μάτια που λέμε. Οι θάνατοι αυτών των αντρών ερμηνεύτηκαν ως αποκορύφωση αυτής της αντιπαράθεσης. Ωστόσο δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τις δύο δολοφονίες. Και έχω να προσθέσω και κάτι πάνω στο, πάνω στη κόντρα, πάνω στο diss του Tupac με τον Biggie. Όλη αυτή η κόντρα ήταν από μια παρεξήγηση. Δεν έφταιγε ούτε η μία μεριά, δεν έφταιγε ούτε η άλλη μεριά. Απλά πήγαν τα πράγματα, ας πούμε, να το πούμε λίγο στραβά μεταξύ αυτών των δύο ράπερ. Εισέβαλαν πολύ σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα δεν φταίει κανένας από τους δύο, και τα media έκαναν ακριβώς το αντίθετο, στο να φανεί ότι αυτοί είχαν διαμάχη μεταξύ τους. Τα media δεν είπαν ποτέ την πραγματική ιστορία, ούτε του Biggie ούτε του Tupac. Τι λένε τώρα μετά από τόσα χρόνια. Και καλά ήταν ανεξιχνίαστη η υπόθεση Tupac και η υπόθεση Biggie. Και βγάζουν μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, τις ταινίες τώρα του Tupac που βγήκε, το Lies on Me, και θα μιλήσω και αργότερα για την ταινία του Biggie, το Notorious. Αλλά ας πάμε τώρα λίγο στην προσωπική ζωή του Biggie. Ο Biggie ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια της R&B μουσικής Faith Evans από το 1994. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε κουτσομπολίτες, μόνο αυτά θα σας πω για την προσωπική του ζωή. Λες και ξέρω παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο Biggie και επιστρέφουμε με τον θάνατο του Biggie και το στυλ που είχε ο Biggie γενικά. Πάμε. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. Yeah. To all the people that lived above the buildings that I was. I live your so good, nigga. Junior Mafia. So good, nigga. Take money. Bad boy. Take money. Take money. Take money. Εδώ είμαστε μετά το κομματάκι του Biggie. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει το ρεφρέν βασικά πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με τον θάνατο του B.I.G. που έγινε στις 9 Μαρτίου το 1997. Ο Wallace πυροβολήθηκε στο Los Angeles.
Μεταφέρθηκε αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αλλά απεβίωσε λίγη ώρα αργότερα. Ακριβώς μετά το θάνατό του, στις 25 Μαρτίου, κυκλοφόρησε το δεύτερο διπλό άλμπουμ του, που λέγεται Life After Death. Συστήνω σε όλους που ακούνε και ασχολούνται με rap να ακούσουν αυτό το άλμπουμ. Έχει πολύ ψαγμένα, έχει πολύ ωραία κομμάτια μέσα, και σαν παραγωγή και σαν στίχος, λένε πολλά. Είναι Biggie ούτως ή άλλως. Λοιπόν, η δολοφονία του έγινε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είχε δολοφονηθεί και ο Tupac Shakur 6 μήνες νωρίτερα. Και οι δύο περιπτώσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες, όπως είπα και πιο πριν, δημιουργώντας έτσι πολλά ερωτηματικά, τα οποία ερωτηματικά μετά από τόσα χρόνια έχουν φύγει και δεν βγήκε κάποιος να πει ποιος σκότωσε ή τον Tupac ή τον Biggie. Δεν βρέθηκε κανένα, δεν έδωσαν κανένα όνομα να πούνε ότι 100% το έκανε αυτός. Παράξενο, ναι. Αλλά πάμε στο style του Biggie. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα, γιατί ο θάνατος και του Biggie και του Tupac είναι μια ιστορία πολύ, πολύ περίπλοκη, που συμβάλλουν πολλά στοιχεία μέσα, οπότε Λοιπόν, ο Biggie φημιζόταν για τις ικανότητές του στην αφήγηση και θεωρείται για πολλούς ως ο καλύτερος storyteller. Το storyteller, ο storyteller ουσιαστικά τι είναι? Είναι αυτός που, ας πούμε, στο κομμάτι του, με τους στίχους του, θα σε ταξιδέψει σε μέρη, θα σου διηγηθεί μια ιστορία, αλλά με ρήμες. Ναι. Τα τραγούδια του χαρακτηρίζονται από γραφικές σκηνές βίας και την αυξημένη χρήση υβριστικών λέξεων. Εντάξει, ας πούμε δεν θα πολύ συμφωνούσα στην αυξημένη χρήση υβριστικών λέξεων στο Biggie. Ας πούμε, αυτό το άρθρο που διαβάζω, ναι. Εντάξει, είχε μπινελίκι ο Biggie στα κομμάτια του, όχι όπως άλλοι όμως. Ο Biggie ήταν πιο πολύ, έπαιζε πιο πολύ με τις λέξεις, ήταν πιο ψαγμένος με τους στιχουργικά από πολλούς άλλους rappers. Λοιπόν, παράλληλα όμως, ο B.I.G. ενσωμάτωνε και πολλές εικόνες και ιστορίες από τη ζωή και το περιβάλλον του. Ενδεικτικοί τίτλοι τραγουδιών που αναδεικνύουν το χάρισμα του Biggie είναι το Juicy, το Machine Gun Funk και το 10 Crack Commandments. Το 10 Crack Commandments το ακούσαμε ήδη, τα άλλα δύο συστήνουν να τα ακούσετε, είναι πολύ ωραία κομματάκια. Και το 2000, όπως είπα πριν για την ταινία που θα σας έλεγα, του Biggie, το 2009 κυκλοφόρησε η ταινία του με τίτλο Notorious. Και όποιος, ας πούμε, θέλει να μάθει παραπάνω πράγματα για τον Biggie και τη rap σκηνή του τότε, να την δει. Το οποίο το Notorious είναι βασισμένο εξ ολοκλήρου στην ζωή του Biggie. Επίσης, ο Notorious έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις καριέρες άλλων rapper, όπως της Lil Kim, του Jay-Z, τον Junior Mafia, που ήταν και αυτός μέσα, το Junior Mafia είναι crew, είναι πολλοί rappers μαζί, και της Charlie Baltimore. Πάμε τώρα στην δισκογραφία του Biggie. Θα πούμε λίγο ημερομηνίες και ονόματα των άλμπουμ. Λοιπόν, το 94 ο Biggie βγάζει το Ready to Die. Το 97, ακριβώς μετά το θάνατό του, βγαίνει το Life After Death. Το 99 βγαίνει το Born Again. 2005, Duets The Final Chapter.
το 2007 Greatest Hits και το 2009 βγαίνει το Notorious. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Biggie και όταν επανέλθουμε θα αλλάξουμε θέμα, θα μιλήσουμε για breakdance. Σε αυτή την εκπομπή θα λέμε γενικά ό,τι σχετίζεται με το hip hop, οπότε θα πούμε και για το breakdance, είναι ένας κλάδος του hip hop, όπως και θα κάνουμε κάποια στιγμή εκπομπή και για graffiti και για DJing. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Biggie. Don't think shit, think pink gators. My Detroit players. Επιστρέφουμε μετά από τις διαφημίσεις. Είμαστε εδώ για να δούμε τι παίζεται και με το breakdance. Πριν από αυτό όμως να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από το www.eolas.org. Και άμα θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στείλετε email στο radio@eolas.org ή να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook, λέγεται στα άδυτα του Hip Hop at EOE Radio, και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε ή να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ξεκινάω. Το breakdance ή αλλιώς b-boying είναι ένα είδος χορού που προέρχεται, που περιέχεται στο street dance και προέρχεται από την Νέα Υόρκη, από Αφροαμερικανούς και Λατίνους την δεκαετία του 1970. Για να κερδίσει την προσοχή και την δημοτικότητα στα μέσα ενημέρωσης, ο χορός αυτός εξαπλώθηκε παγκοσμίως στην Νότια Κορέα, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ρωσία και την Ιαπωνία. Το breakdance αποτελείται από 4 βασικά στοιχεία. Το top rock, το down rock, τα power moves και τα freezes. Ο χορός αυτός περιέχει hip hop και break beats, παρότι οι σύγχρονες τάσεις επιτρέπουν και μία πιο ευρύτερη ποικιλία μουσικής. Ναι. Λοιπόν, για να σας δώσω να καταλάβετε, ας βάλω ένα κομμάτι, ας πούμε, που χόρευαν break παλιά και θα σας βάλω πιο μετά ένα πιο σύγχρονο, ας πούμε. Για πάμε λίγο. DJ Kool Herc, Let Me Clear My Throat. Από τους αγαπημένους μου old school DJs. DJ Kool Herc, τρελός όπως πάντα, ειδικά στο Let Me Clear My Throat. Ακούγατε το κοινό από κάτω. Αυτό είναι DJ. Ο DJ πρέπει να έχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο στα live. Πρέπει να είναι ένα με τον κόσμο. DJ και κόσμος. Λοιπόν, λέγαμε για το breakdance. Ένας επαγγελματίας χορευτής break ονομάζεται b-boy ή b-girl ή breaker. Ωστόσο ο όρος breakdance χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον χορό b-boying και το breaking, όπου αυτή είναι και η αρχική του όρη. Εξάλλου αυτούς τους όλους προτιμάνε να τους χρησιμοποιούν από οι πλειοψηφίες των επαγγελματιών χορευτών. Πάμε σιγά σιγά στην ορολογία του breakdance, η οποία είναι: η ορολογία του breakdance άλλαξε μετά από την προώθηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν και ευρέως διαδεδομένος ο όρος breakdancing,
φαίνεται να είναι πιο πάνω από αυτούς που είναι βυθισμένοι στην hip hop κουλτούρα. Οι καθαρολόγοι, σε εισαγωγικά, θεωρούν ότι το breakdancing είναι ένας ανίδεος όρος που επινοήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και υποδηλώνει την εκμετάλλευση της τέχνης και χρησιμοποιείται για την αισθητοποίηση του breaking. Ο όρος αυτός είναι επίσης και προβληματικός, διότι ο γενικός όρος του έχει αραιωθεί και περιέχει popping, locking και electric boogaloo, μη με ρωτήστε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, τα άλλα δύο τα ξέρω, που δεν είναι καν στο στυλ του breakdance, αλλά είναι του στυλ funk, που το funk αναπτύχθηκε ξεχωριστά σαν είδος στην Καλιφόρνια. Ο χορός αποκαλείται breaking σύμφωνα με rappers όπως KRS-One, Talib Kweli, Mos Def και Daryl McDaniels των Run DMC. Οι όροι B-Boy, δηλαδή Break Boy και Bigger Break Girl ή Breaker, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τους χορευτές που χόρευαν στα σετάκια, στα DJ sets του DJ Cool Herc, αυτό το DJ που ακούσαμε πριν λίγο. Ο DJ Cool Herc είναι ένας Τζαμαϊκανός DJ, ο οποίος είναι υπεύθυνος των θεμελιωδών πτυχών της hip hop μουσικής. Η προφανής σύνδεση του όρου breaking είναι η λέξη breakbeat, αλλά ο DJ Cool Herc έχει σχολιάσει ότι η ορολογία breaking ήταν λαϊκό ιδίωμα. Οι περισσότεροι breaking πρωτοπόροι και επαγγελματίες προτιμούν τους όρους b-boy, b-girl και breaker όταν αναφέρονται σε χορευτές. Για εκείνους που είναι βυθισμένοι στην hip hop κουλτούρα, ο όρος breakdancer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δυσφημίσουν όσους μαθαίνουν το χορό για προσωπικό κέρδος και όχι για την δέσμευση για τον πολιτισμό του breakdance. Λοιπόν, B-Boy του Λονδίνου της Νέας Υόρκης, Breakers και ο σκηνοθέτης Michael Holman αναφέρονται σε αυτούς τους χορευτές ως Breakers. Ο Frosty Freeze του Rocksteady Crew λέει: «Ήμασταν γνωστοί ως B-Boys». Και ο πρωτοπόρος του hip-hop Africa Bambaataa λέει: «B-Boys είναι αυτό που εσείς ονομάζετε break boys ή break girls. Αυτό που εσείς ονομάζετε break girls». Αυτό είπε ο Africa Bambaataa. Επιπλέον, ο συνιδρυτής του Rocksteady Crew στο Σαντιάγκο, ο Τζότζο, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, Τζότζο Τόρες, είπε πως χρησιμοποιούν τον όρο B-Boy, ότι αυτός είναι ο πιο σωστός όρος. Εκτός από αυτόν, αυτό το έχουν υποστηρίξει οι Fab Five, ο rapper Big Daddy Kane, ο Tech Nine, Hip Hop Historian, Lemberger, πολλοί πιστεύουν, πολλοί από τον κλάδο του Hip Hop πιστεύουν ότι οι breakers πρέπει να λέγονται B-Boys ή B-Girls, όχι break dancers, γιατί είναι και καλά υποτιμητικό. Δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα αυτό. Δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το break dance, ξέρω τα βασικά, ας πούμε. Δεν γνωρίζω αν τώρα ισχύουν αυτά τα ταμπού ακόμα. Τέλος πάντων, θέλω να σας βάλω ένα κομμάτι του Eric B μαζί με το Rakim, λέγεται Don't Sweat The Technique, το οποίο και αυτό είναι ένα τραγούδι στο οποίο χόρευαν πολλοί breakers, ας πούμε, και επειδή σας έβαλα πιο παλιό break κομμάτι, θα σας βάλω κάτι πιο πρόσφατο. Για πάμε λίγο. Sweat the technique. Take money.
Eric B και Rakim στα ακουστικά και στα ηχεία σας, whatever. Μου αρέσουν πολύ και οι δύο. Ο Rakim από τους, δεν θα το πω πρωτοπόρους, θα το πω από τους πιο skilled, από τους πιο παντελονάτους rappers που υπάρχουν και υπήρχαν εκεί έξω. Και θα μιλήσουμε τώρα για, θα πούμε για την ιστορία του breakdance. Και μετά θα βάλω ένα κομμάτι το οποίο είναι από το δικό μου crew, από τους THO, στο οποίο είμαστε τρία άτομα τα οποία ραπάρουμε. Είμαι εγώ, είναι ο Άλκης και είναι και ο Βασίλης. Αυτό. Λοιπόν, φύγαμε. Πολλά στοιχεία του B-Boying φαίνονται και σε άλλες κουλτούρες πριν το 1970. Όσον αφορά τις πολεμικές τέχνες, το B-Boying μοιάζει με τις κινήσεις που βρέθηκαν στην βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη Capoeira, που τέθηκε το 1500. Ωστόσο, ο πρωτοπόρος Richard Crazy Legs Colon, το Crazy Legs είναι το ψευδώνυμό του, ας πούμε, και ο Kenneth Ken Swift Gabbert, και το Ken Swift είναι ψευδώνυμο, που ήταν και οι δύο μέλη του Rocksteady Crew, είπαν ότι ποτέ δεν είχαν δει την πολεμική τέχνη καποέρα όταν ήταν μικροί, και αυτή είναι η πρωτοπόρη. Επικαλούνται τον James Brown και τις Kung Fu ταινίες ως επιρροές ανταυτού. Πολλές ακροβατικές κινήσεις του B-Boying, όπως η φωτοβολίδα, δεν ξέρω ποια κίνηση είναι ακριβώς, δείχνουν να έχουν σχέση με την γυμναστική. Ένας Άραβας χορευτής του street dance που έκανε ακροβατικές κινήσεις head spins καταγράφηκε από τον Thomas Edison το 1898. Ωστόσο δεν ήταν μέχρι την δεκαετία του 1970 που το B-Boying αναπτύχθηκε ως ένα καθορισμένο στυλ χορού. Οπότε το 70 μας έρχεται το breakdance σαν ένα σύνολο. Έγινε σαν τους άλλους χορούς, ας πούμε, όπως είχαν το tango, τα άλλα, τα τέτοια. Πριν το 1970 δεν υπήρχε το breakdance. Από το 70 και μετά έγινε ένας κακός χαμός από ό,τι βλέπετε, και υποστηρίζω πολύ το χορό του break. Μπορώ να πω ότι αν υπήρχε κάποιος χορός που θα με έκφραζε, θα ήταν το breakdance. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Έφτασε στο τέλος η εκπομπή. Να πω στους ακροατές, αυτούς που με ακούνε, και όλους τους ανθρώπους γενικά, να έχουν μια υπέροχη πρωτοχρονιά, να περάσουν καλά, να προσέχουν φυσικά, όχι πολύ αλκοόλ και όχι αλκοόλ με τιμόνι. Όλα τα καλά, αγάπες, φιλιά, και τα λέμε από του χρόνου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε THO Dopamine. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Τα λέμε. Το μυαλό σου είναι σαν κουβάς. Έχει γίνει σαν βόθρος, γι' αυτό πρόσεχε το πώς θα μιλάς.